Καλό πρωινό λοιπόν εκεί στο όμορφο Χαλκί που σας βρίσκουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό και σε εσάς. Αν και Μια νομίζω ότι πολύ δεν όμορφη είναι η στιγμή. πρώτη φορά, ναι, όντως είναι υπέροχο, δεν είναι η πρώτη φορά που εσείς έρχεστε στην Άξο, γιατί από όσο ξέρω υπάρχει έτσι σχέση μεγάλη με το Χαλκί. Ναι, υπάρχουν καλοί δεσμοί και αυτοί οι καλοί δεσμοί μας ξανακάλεσαν. Πάρα και πολύ μας ωραία. Έδωσαν μια πολύ καλή αφορμή να κάνουμε τη μουσική μας. Οπότε το βράδυ θα σας δούμε εμείς στο Χαλκί, στον πεζόδρομο. Και το πρόγραμμα τι περιλαμβάνει? Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα σετ από τραγούδια τα οποία έχουν αφορμή τους το κλασικό κομμάτι της μουσικής από τη μία πλευρά και το παραδοσιακό κομμάτι της μουσικής. Δηλαδή αυτό με το οποίο ασχολούμαστε είναι αυτή η μίξη παράδοσης και λόγιας σκέψης στη συνθήση. Αυτά παντρεύονται, φαντάζομαι, με πολύ ιδιαίτερο τρόπο στη σκηνή, γιατί είναι δύο, δεν ξέρω κατά πόσο εσείς είστε και μουσικός, οπότε γνωρίζετε περισσότερο, πώς ακριβώς παντρεύονται και μπορεί να είναι μια αρμονία, ας πούμε, επί σκηνής. Ουσιαστικά παντρεύονται ως, θα λέγαμε, ως οριζόντιο και κάθετο, ως ανατολή και δύση. Φαίνεται, ακούγεται δύσκολο παντρευτούν, αλλά στην πράξη είναι πολύ πιο εύκολο. Ουσιαστικά η παράδοση μας δανείζει τις πολύ όμορφες μελωδίες της και η λόγια σκέψη δανείζει την σκέψη η οποία προέρχεται από μια παράδοση επίσης πάρα πολλών ετών, απλώς μια παράδοση η οποία έχει χαρτί και καλαμάρι, θα λέγαμε. Δεν έχει μόνο προφορικότητα. Η μουσική έχει αυτό. Θα ακούσουμε επομένως τραγούδια που ουσιαστικά δεν θα είναι μόνο από την Ελλάδα, αλλά θα είναι και ένα έτσι διεθνές ρεπερτόριο. Ακριβώς, ναι. Ναι. Έχουμε από την Ελλάδα, από την Γαλλία, από την Ισπανία, την Λατινική Αμερική, Αργεντινή και Βραζιλία κυρίως. Και Ιρλανδικές μελωδίες. Α, εξαιρετικά. Πάρα πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι, μου έχει κάνει εντύπωση, αν και μπορώ να καταλάβω την κάθε λέξη ξεχωριστά, ο καθένας μας φαντάζομαι. Τι είναι αυτό που σας έσπρωξε να ονομάσετε το σχήμα «Φαρέτρα κρυσταλλίνα»? Αυτό έχει μια μεγάλη ιστορία. Μα γι' αυτό ρωτάω, γιατί πάντα υπάρχουν ιστορίες πίσω από αυτά τα ονόματα. Ήταν κάποια εποχή που σπάσαμε το κεφάλι μας. Ψάχναμε ένα πολύ όμορφο όνομα, το οποίο να μας εκφράζει. Όσον αφορά στη φαρέτρα, έχει επίσης μια ωραία σκέψη ότι κάποια στιγμή κάναμε μια συναυλία που λέγαμε ότι θέλουμε να έχουμε άλλα όπλα, ειρηνικά όπλα, όχι τα όπλα των πολέμων, αλλά τα όπλα που θα μας φέρουν πιο κοντά και αυτά που θα μας ενώσουν. Η φαρέτρα έχει άλλα όπλα, λέγαμε. Έχει τραγούδια, έχει μουσικές, έχει όμορφες σκέψεις και οτιδήποτε μας προσκαλεί να ξανασυναντηθούμε σαν άνθρωποι. Αυτή είναι η φαρέτρα. Τώρα η κρυσταλλίνα έχει να κάνει με κάτι διαφανές, με κάτι καθαρό, με κάτι διαμπερές. Με κάτι το οποίο είναι πολύ φανερό, αλλά ξέρετε, είναι τόσο φανερό που πολλές φορές δεν το βλέπουμε. Να πω κιόλας κάπου εδώ ότι εμένα τουλάχιστον με παραπέμπει εκεί, ότι υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να γίνει και η διάθλαση του φωτός και να εμφανιστούν τα χρώματα τελικά. Οπότε νομίζω είναι πολύ εύστοχο σε σχέση και με την μουσική που παίζεται το όνομα και το ένα κομμάτι και το άλλο το σύνθετο αυτό όνομα. Να είστε καλά. Απόψε το βράδυ λοιπόν, τι ώρα εμφανίζεστε στο πεζόδρομο Χαλκίου? Στις 8.30 θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε τον κόσμο να χαρούμε μαζί τις μουσικές που θα παίξουμε και οι ακροατές και εμείς πάνω στη σκηνή να ανταλλάξουμε τις ιδέες και τις απόψεις που έχουμε για τη μουσική και μετά βεβαίως θα χαρούμε πολύ να συναντήσουμε και τον κόσμο και να μας πει τη γνώμη του. Υπάρχει μια αμεσότητα νομίζω στις συναυλίες αυτές που γίνονται στο Χαλκί, γιατί δεν είναι η μεγάλη απόσταση από τη σκηνή όπου ο ακροατής βλέπει είναι κάπου και στο τέλος θα θελήσει ίσως να μιλήσει με τους καλλιτέχνες. Είναι πάρα πολύ κοντινή η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και αυτό είναι το όμορφο. Αυτό είναι το όμορφο. Η επικοινωνία είναι κάτι που αναζητούμε βήμα-βήμα, μέρα τη μέρα, αυτή την εποχή. Η επικοινωνία η ουσιαστική είναι πολλές φορές φαίνεται χαμένη μέσα στους τύπους και αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ.
μέσα από το σχήμα, δηλαδή την επικοινωνία αυτή την ουσιαστική. Και η μουσική είναι ένα ταξίδεμα έτσι κι αλλιώς και μια ευκαιρία να αναρωτηθούμε ξανά βασικά πράγματα, νομίζω. Το κάνει πάντα αυτό ένα συναυλιακός χώρος και μια συναυλία καλή. Πάντα μας προβληματίζει, μας χαλαρώνει, αλλά ταυτόχρονα μας δημιουργεί έτσι και μια αίσθηση να θέλουμε να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ξέρω εσείς σαν μουσική πάνω στη σκηνή πώς νιώθετε. Νιώθουμε όλη αυτή τη μαγική πούδρα που μας πέφτει έτσι από τον ουρανό όσο παίζουμε μουσική. Γι' αυτό γίναμε και μουσική άλλωστε. Με το που ακούσαμε το πρώτο γκλιν, κάτι μας μάγεψε, κάτι μας έκανε. Και είπαμε ότι με αυτό θα ασχοληθούμε. Γιατί, ξέρετε, πολλές φορές δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος. Είναι αυτό που λέμε ότι σε επιλέγει, δεν το επιλέγεις. Έτσι ακριβώς. Όταν σε επιλέξει κάτι, είσαι και λίγο δέσμιός του, να πούμε, με την καλή πλευρά, με την καλή έννοια. Ναι, δεν μπορείς να το αποφύγεις, το βρίσκεις διαρκώς μπροστά σου, νομίζω, ότι με μένα θα ασχοληθείς, δεν γίνεται με να ασχοληθείς με κάτι άλλο, να σας προκαλεί δηλαδή. Βέβαια, και αν δεν το κάνεις θα τυραννιέσαι. Έτσι ακριβώς. Οπότε, από την αιώνια τυραννία επιλέγουμε την αιώνια ευτυχία. Πολύ ωραία τάκα αυτή, κύριε Καλογρυδάκη. Να ρωτήσω κάτι όμως, γιατί είπατε τυραννία. Αυτά τα δύο χρόνια και πλέον ίσως που περάσαμε μέσα στην κατάσταση της καραντίνας και του κορονοϊού, πώς ήταν για εσάς τους μουσικούς, πώς το βιώσατε αυτό το πράγμα, γιατί η κατάσταση ήταν τραγική για τη δική σας την, να το πω έτσι, όχι επάγγελμα ακριβώς, δεν είναι επάγγελμα, αλλά για τον δικό σας χώρο, και η βοήθεια δεν ήταν σημαντική, μπορώ να πω. Όσον αφορά στο κομμάτι της επικοινωνίας, είχε πληγές, είχε πολλές πληγές, αλλά είχε επίσης πάρα πολλές ευκαιρίες αυτή η περίοδος του αναστοχασμού. Νομίζω ότι δεν ήταν μόνο για τους μουσικούς, αλλά για πολλούς ανθρώπους. Η περίοδος αυτή λειτουργήσε πολύ με μεγάλη ισοστρέφεια και αναστοχασμό για όσους είχαν βέβαια τη διάθεση να αναστοχαστούν. Πάνω στον εαυτό τους, πάνω στην κοινωνία, πάνω σε ό,τι κάναν και ούτω καθεξής. Απλά επειδή η μουσική λειτουργεί πολύ στο ζωντανό κομμάτι, αυτό ουσιαστικά το στερήθηκε. Το στερηθήκαμε η μουσική. Το να παίξουμε ζωντανά. Υπήρχε όμως η ευκαιρία να μελετήσουμε, υπήρχε η ευκαιρία να γράψουμε μουσική, να ακούσουμε μουσική, να ανοίξουμε βιβλία. Μας δόθηκε πιο πολύ ελεύθερος χρόνος, να το θέσω έτσι. Δημιουργήθηκε χρόνος λοιπόν εκεί που δεν θα υπήρχε κανονικά με τις υποχρεώσεις που είχε ο καθένας μας. Βέβαια. Και έτσι είναι το κομμάτι που εγώ, αν θέλετε, μου αρέσει. Στην υγιή επιχειρηματικότητα, αυτό που δανείζομαι. Όταν ένας υγιής επιχειρηματίας κάνει την κρίση ευκαιρία, πώς να πούμε, μία κρίση ευκαιρία. Δηλαδή όταν δει κάτι κακό και από αυτό μπορεί να βγάλει καλό. Για όλους βέβαια, όχι μόνο για εκείνον. Αυτό λοιπόν είναι κάτι και σε αυτή την περίοδο. Νομίζω ότι αν μπορούσαμε να βγάλουμε από κάθε τι, είναι καλό. Ίσως αυτή η μελέτη, αυτή η σκέψη, αυτή η δημιουργία. Χρειάζεται κάποια ειδική, θα το πω εντός εισαγωγικών, εκπαίδευση στον καθένα από εμάς για να μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό, γιατί συνήθως έχουμε λόγους να γκρινιάζουμε, πολλά είναι τα άσχημα που συμβαίνουν. Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει να μην εστιάζουμε τελικά στο ότι και κάτι καλό μπορεί να βγει από αυτό? Όχι δεν και καλά να μας συμβαίνουν τα άσχημα για να βλέπουμε τα καλά μέσα τους, αλλά χρειάζεται κάτι. Παρόλο που θα πάρω πάλι από τη μουσική το παράδειγμα, είναι ένα κούρδισμα. Είναι πιο πολύ ένα κούρδισμα παρά μια μελέτη. Σίγουρα αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανθρώπους να μας εμπνέουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Στη ζωή υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχει και η ομορφιά, υπάρχει και η ασχήμια. Το θέμα πολλές φορές είναι τι θα επιλέξεις να κοιτάξεις. Θα κοιτάξεις την ομορφιά ή την ασχήμια και με τι θα ασχοληθείς. Δεν έχουμε χρόνο για όλα. Οπότε νομίζω ότι απλώς η βάση είναι ότι επιλέγουμε να ασχοληθούμε με την ομορφιά. Και αυτό το ασκούμε. Όπως έλεγε ο Ηράκλητος, ασκώ την ιστορία. Δεν τη γράφω. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι να κουρδίζουμε τον εαυτό μας προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δηλαδή, θέλω να δω αυτό, θέλω να ασχοληθώ με αυτό. Εάν αφαιθούμε σε μια παθητικότητα, το εύκολο θα είναι να ασχοληθούμε με την ασχήμια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και μακάρι να γινόταν σε όλους μας βίωμα και καθημερινότητα αυτό σαν σκέψη, να μπορούμε να βλέπουμε και να προσανατολιζόμαστε κουρδισμένοι όλοι προς μια κατεύθυνση, ώστε να αποτελέσουμε και ένα, πώς να το πω, μια χοροδία στο τέλος ή ένα συγκρότημα ακριβώς, που παίζει συντονισμένα. Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό αυτό. Οπότε εμείς θα σας απολαύσουμε, με συγχωρείτε, το βράδυ στις 8.30 στο Χαλκί, στον πεζόδρομο. Με πολύ ωραίο καιρό, αμυγός καλοκαιρινό θα έλεγα. Ναι, έτσι. Ο καιρός θα είναι μεγάλος φίλος μας. Είναι μεγάλος φίλος ο καιρός αυτές τις μέρες, ευτυχώς, γιατί έτσι όπως φυσούσε τις προηγούμενες δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Αλλά εντάξει, επισήμως καλοκαιράκι από χθες και με νότες φυσικά, εξωτερικά, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θα συναντηθούμε το βράδυ, κύριε Καλογριδάκη, θα σας δούμε καλό. Εκεί. Με το καλό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα.